Για δεν ξέρω αν το έχετε ξεχάσει ή αν το έχετε στο μυαλό σας, αλλά σας θυμίζω ότι όλοι μεγαλώσαμε μαθαίνοντας ότι τη δεύτερη Κυριακή του Μάη είναι η γιορτή της Μανούλας. Από μικρά παιδιά λοιπόν όλοι έχουμε μάθει αυτή τη μέρα να μην την ξεχνάμε. Από μικρά παιδιά έχουμε μάθει να φτιάχνουμε άλλος μια κάρτα. Μιλάω όταν είσαι παιδάκι. Όταν μεγαλώνεις ο καθένας βρίσκει τον τρόπο που θα μιλήσει στη μαμά του ή θα την, με έναν τρόπο θα την ευχαριστήσει ή θα της δείξει την πολύ μεγάλη του αγάπη. Αλλά με κάρτες, με δωράκια, με αγκαλιά που είναι το πιο σπουδαίο πράγμα και με αγάπη, η κάθε μανούλα έχει πάρει πραγματικά το καλύτερο δώρο. Την ικανοποίηση ότι το παιδί της το μεγαλώνει σωστά και πόσα πράγματα μπορούσε να πω. Και, ναι, αυτή την αναγνώριση που έχει η μαμά τώρα τι περιμένει. Οι μαμάδες δεν περιμένουμε ποτέ κάτι. Τίποτα στην πραγματικότητα. Οπότε, ό,τι σου δώσει το παιδί σου. Που δείχνει. Μέσα από τα λόγια του, τη συμπεριφορά του και τις πράξεις του, σε κάνουν πραγματικά να πετάς. Να πετάς από χαρά. Είναι πολλαπλάσιο το αποτέλεσμα, ε. Ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι η δικιά μου η μαμά έκλαιγε πιο πολύ όταν έπαιρνε κάρτες αφού τελειώσαμε το σχολείο, παρά όταν πηγαίναμε στο σχολείο, που και τότε έκλαιγε βέβαια, γιατί το είχε και εύκολο. Αλλά κάπως όταν κατάλαβε ότι αυτό είναι πραγματικά από την καρδιά και από το χέρι του παιδιού που θυμάται ότι είναι η γιορτή της μητέρας και. Να κάνω κάτι να της το δείξω. Ότι και δηλαδή τώρα δεν είναι το σχολείο που μας το είπε. Ότι δεν μας έβαλε το σχολείο κάτι να το κάνουμε. Σας, ή... Αυτό. Ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και γι' αυτό είναι σημαντικό όποια ηλικία και αν έχει η μαμά του οποιοδήποτε, εφόσον έχουμε εισπράξει τόση αγάπη, να μπορούμε να... Που κάθε χρόνο τέτοια μέρα της έπαιρνε μια γαρδένια που ήταν η αγαπημένη της. Ναι. Κάθε χρόνο. Μια γαρδένια, ε. Ωραίο. Εγώ ρε παιδιά, όταν ήμουν μικρή, είναι απίστευτο αυτό που θα σας πω, αλλά τις αγόραζα. Ένα μανό, ένα κραγιόν. Εγώ πολύ τα θαύμαζα αυτά. Είναι εσύ πάμε... κραγιόν, έλα Χρήστα και Παναγία. Δεν έχει καμία σημασία. Πώς εγώ από μαμά που δεν τη αρέσαν αυτά καθόλου. Εγώ όλη μου τη ζωή σκεφτόμουν τέτοια, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, ξεκίνησα. Και τι λέγανε, σου λέγε και εσένα. Πήγες μωρέ, δώσες το χαρτζηλικάκι σου. Ναι, το μάζευα, δεν έβγαινε με μια μέρα. Βέβαια. Εντάξει, δεν ήταν ακριβά τα μανό. Δεν ήξερα να βρω ακριβά. Ήταν μανό. Αυτά που μου άρεσαν να τι παίρνω. Δεν θυμάμαι να τι είχα πάρει λουλούδια ποτέ. Πάντα τέτοια. Γλυκά, εμεί πηγαίναμε τη ραμπούτ. Ούτε γλυκά. Ούτε γλυκά. Εμένα με βρίζει. Γιατί δεν θυμάμαι ποτέ ότι τη δικιά της τη γιορτή της μάνας την έχει άλλη ημερομηνία, την έχει της υπαπαντής, για δικούς της λόγους. Ο καθένας έχει τους δικούς της λόγους που θέλει να γιορτάζει. Δηλαδή το Φεβρουάριο λέμε τώρα. Ακριβώς, αρχές Φεβρουαρίου. Δύο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, υπάρχουν άλλοι στον δρόμο που μου θυμίζουν. Πάσε, ναι, όντως, 2 Φεβρουαρίου. Είναι δυνατόν. Να μου το θυμίζει καμιά φορά. Ε. Έχει μαμά μου γενέθλια. Η δικιά σου μαμά θέλει να γιορτάζει τα γενέθλια τη δικιά μου τη μαμά. Φοβερό. Μα γι' αυτό μερικέ φορέ λε: μα πώ είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια. Ήταν τώρα φοβερό. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μου το θυμίζουν. Μου θυμίζουν τη μάνα μου ακόμα και στον δρόμο. Δηλαδή, χτε που ήμουν στο Νιάρχο, μου λέει τι κάνει αυτό. Ένα άλλο μου λέει: είναι αλήθεια, πριν από μια εβδομάδα, είναι αλήθεια ότι η μητέρα σου οδηγούσε μοτοσυκλέτα μικρή. Λέω, έχει δει κι άλλο αυτή τη φωτογραφία που δεν πιστεύουμε κανείς ότι την οδηγούσε, αλλά μπορεί και να πόζαρε πάνω στην μοτοσυκλέτα. Λέει, όχι, 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 οδηγούσε. Είναι σίγουρο. Πάνω σου. Με κουφαίνεις. Έτσι λένε οι φήμες. Πώς θα φήμες δεν υπηρεώτικες. Έλα, οι υπηρεώτικες, ξέρεις, εκεί που συχνάζει εμαστόν. Εκεί, αυτές. Οπότε χρόνια πολλά. Πόσα δεν ξέρεις, χρόνια βέβαια, πολλά. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, οι οποίες δεν είναι ίδιες μεταξύ τους όλες τις μαμάδες φυσικά. Η κάθε μια έχει το στυλ της και το δικό της τρόπο.